Κυρία Υπουργέ, οι εργαζόμενοι στα βαφεία πλεκτήρια της εταιρείας Ανεζουλάκη Fieratex στο Κιλκής είναι τα τελευταία θύματα της πολυδιαφημισμένης καπιταλιστικής ανάπτυξης, της πολιτικής σταθερότητας και των ελεύθερων ευρωπαϊκών αγορών που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργαζόμενοι είναι σε καθεστώς διαθεσιμότητας από τις 5 Έκτου και ως τα τέλη Ιούνιου, ενώ η εργοδοσία άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο του καθεστώς διαθεσιμότητας να συνεχιστεί για τους επόμενους μήνες με αβέβαιο το μέλλον της επιχείρησης. Από τους 100 περίπου εργαζόμενους που έχει επιχείρηση, οι 30 φύγανε και οθελώς κατά το φόβο της αβεβαιότητας, παίρνοντας τη μισή αποζημίωση όπως ορίζει ο νόμος. Αυτόν τον οικονομικό στραγγαλισμό των εργαζόμενων που καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες των οικογενειών τους με μισό εισόδημα, μέσα σε συνθήκες αβάσταχτης ακρίβειας, προσπαθεί να αξιοποιήσει η εργοδοσία για να οδηγήσει ακόμα περισσότερο στην παρέτηση και να γλιτώσει έτσι από τις ενδεχόμενες αποζημιώσεις που θα δικαιούνται σε περίπτωση που προχωρήσει απολύσεις. Να σημειωθεί ότι πρόκειται μια επιχείρηση η οποία στο διάστημα 2015-2023 οι εργαζόμενοι παρήγαγαν σημαντικό πλούτο. Με κύκλους εργασίας 9 ετίας πάνω από 220 εκατομμύρια ευρώ και κέρδη πρωτόκων φόρων και αποσβέσεων που ξεπερνάνε τα 6 εκατομμύρια. Οι εργαζόμενοι εδώ και δεκαετίες κρατάνε ανοιχτή φυσικά την επιχείρηση με τη δουλειά τους και σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανασφάλεια και τον κίνδυνο της ανεργίας. Η εργοδοσία έχει ήδη προχωρήσει σε επιστροφή πρώτων υλών στους προμηθευτές της και προσπάθησε να βγάλει και εξοπλισμό έξω από τις εγκαταστάσεις, κάτι που έγινε αντιληπτό από τους εργαζόμενους που περιφρούν το εργοστάσιο και κάλεσαν την επιθεώρηση εργασίας. Η εργοδοσία επικαλείται ότι υπήρχε έλλειψη παραγγελιών, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ενώ έρχονται παραγγελίες, η εταιρεία έδιωχνε με σκοπό να δημιουργηθεί αβεβαιότητα και να υπάρχει πάτημα για τις προαναφερθείς εξελίξεις, αλλά και να φύγουν οι εργαζόμενοι από μόνοι τους. Επίσης, το Γενάρη του 2024 είχαν μπει σε καθεστώς εκπεριτροπής εργασίας για 15 μέρες, με την εταιρεία να επιβεβαιώνει πως κάτι τέτοιο δεν θα ξαναγίνει. Ερωτάστε, κυρία Υπουργέ, τι θα κάνει η κυβέρνηση για να δοθεί έκτακτο επίδομα από τη ΔΥΠΑ, ίσο με το μισθό, για να καλυφθούν οι υπόλοιπες ασφαλιστικές εισφορές για το μήνα Ιούνιο, που οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, να μην επαναληφθεί μετά το πέρας του μήνα το καθεστώς διαθεσιμότητας και να διασφαλιστούν όλες τις θέσεις εργασίας χωρίς να καταργηθούν εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Και επίσης, τι θα κάνει η κυβέρνηση για να διασφαλιστούν όλα τα δουλευμένα, οι μισθοί και τα ένσημα των εργαζομένων, καθώς και όλες οι θέσεις εργασίας να γίνει πάγωμα δανειακών υποχρεώσεων, οφειλών σε ΔΕΗ, νερό κτλ. Κανένας πληστηριασμός κατοικίας εργαζόμενου για όσο διάστημα απαιτείται και να πάρθουν αντίστοιχα φυσικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων που βρέθηκαν άνεργοι μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Ευχαριστώ. Σωστά είναι όλα αυτά που λέτε, κυρία Υπουργέ, αλλά θέλουμε συγκεκριμένη απάντηση. Γιατί η διαθεσιμότητα είναι ένα εργαλείο για να ξεφεύγει ο εργοδότης από τις υποχρεώσεις του και το επίδομα αυτό. Οι εργάτες όμως δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Και το ζήτημα είναι αν θα βοηθήσετε σε αυτή την κατεύθυνση. Όμως, να το πω συγκροτημένα. Βέβαια, εδώ η κατάσταση δείχνει ότι το θα φέρουμε καλές δουλειές και καλούς μισθούς, κλείνει το ένα εργοστάσιο μετά το άλλο. Στην Κεντρική Μακεδονία, Σονόκο, Βαρβαρέσος, Fieratex, μόνο σε λίγους μήνες. Και έπονται κι άλλα. Σε περίοδο ανάπτυξης, μάλιστα. Αυτή είναι όμως η ανάπτυξή σας, γιατί είναι γνωστό ότι εκατομμύρια είναι τα κέρδη, αναφερθήκαμε, για τον κάθε εργοδότη, επιδοτήσεις από το κράτος, χρηματοδοτήσεις, φοροαπαλλαγές για τις επιχειρήσεις είναι δεδομένα. Και όταν δεν τους αρέσει τους εργοδότες το ποσοστό κέρδους, πετάνε τους εργάτες στον δρόμο. Και γι' αυτό λέμε ότι τους δώσατε ολόκληρο νομοθετικό προστάσιο να φεύγουν από την επιχειρηματική δραστηριότητα με άθικτα τα κέρδη τους, να ξεφεύγουν δηλαδή από υποχρεώσεις και έχουν αυτά τα εργαλεία εκπεριτροπής εργασία, διαθεσιμότητα. Να ξεφεύγουν λοιπόν από τις υποχρεώσεις δεδουλευμένων αποζημιώσεων. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Έχουμε αναφερθεί με επίκαιρες και στο Βαρβαρέσο και παντού. Καρυπίδη κτλ. Και σε αυτή την περίπτωση ίδιος είναι ο εκβιασμός. Τι τους λέει, μείνετε με μισθό-μισθό μέχρι να εξαντληθείτε και να αποφασίσετε να παραιτηθείτε και έτσι να γλιτώσει από τις αποζημιώσεις σε περίπτωση που κλείσει. Και σας ρωτάμε τόσο απλά, κυρία Υπουργέ. Τα δώσατε όλα στους εργοδότες. Και ό,τι τους δώσατε είναι λεφτά των εργαζομένων. Χρηματοδοτήσεις κτλ. Επιτέλους, πείτε μας, θα βοηθήσετε τους εργάτες σε αυτήν, όταν βιώνουν αυτή την κατάσταση, να ζήσουν, να επιβιώσουν. Και αυτά που ζητάνε δεν είναι δικά τους τα ίδια, τα δικά τους τα λεφτά. Δεν είναι δικά σας, δικά μας, της κυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση, εμείς πρέπει να σας πούμε ότι οι εργάτες δεν τρώνε κουτοχορτό. Είναι πολύ έμπειροι πλέον, ξέρουν, είμαστε κάθε μέρα μαζί τους, ξέρουν πολύ καλά και ποιος κλείνει τα εργοστάσια και ποιος είναι υπεύθυνος για αυτά που βιώνουν. Και ήδη βρίσκονται σε σωστή τροχιά, ενώνονται, συσπηρώνονται και κινητοποιούνται από κοινού με άλλους εργάτες που βιώνουν τα ίδια, από το Βαρβαρέσο και άλλα εργοστάσια.
Και πρέπει να πούμε, κυρία Υπουργέ, ότι αν πριν λίγους μήνες λέγαμε ότι χρειάζονται κιάλια για να δείτε το 41% που έγινε τελικά 28, τώρα χρειάζονται κιάλια για να δείτε και το 28%. Αυτό φαίνεται στους εργάτες. Και βέβαια εμείς θα είμαστε στο πλευρό τους μέχρι να επιβάλλουν το δίκαιο τους. Σε αυτό θέλουμε να απαντήσετε, κυρία Υπουργέ, αν θα τους βοηθήσετε όπως βοηθήσατε με το νομοθετικό απλοστάσιο και τις χρηματοδοτήσεις, το κεφάλαιο, τις επιχειρήσεις, αν θα τους βοηθήσετε αυτούς που παρήγαγαν όλο τον πλούτο να επιβιώσουν, να βγάλουν το μήνα και να αντέξουν στον εκβιασμό που κάνει η εργοδοσία για να τους αναγκάσει σε παραίτηση.